Η δημοσιογραφία πάσχει βεβαίως και από ελικόπτερα. Έτσι ήταν και εντείνεται, κυρίες και κύριοι. Λόγια του αέρα. Λόγια του αέρα, στον αέρα είμαστε, λόγια του αέρα λέγομαι. Και βεβαίως προβληματίζει όσους ασχολούνται με τη δημοσιογραφία και επιστημονικά και επαγγελματικά προς τα που πάει αυτό το συνάφι που λέγεται δημοσιογράφη. Και ήταν και ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, από ό,τι ακούμε, δεν το μελετήσαμε ακόμη, ένα ενδιαφέρον συνέδριο στην Θεσσαλονίκη μας, και ήταν εκεί και η κυρία Σοφία Ιορδανίδου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και την έχουμε στο ραδιοθάλαμο, παρούσα εδώ μαζί μας. Μαστιγωτικό ήταν για την δουλειά μας το συνέδριο, κυρία Ιορδανίδου. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Πάλι εδώ μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μεγάλο έργο, γιατί πέρα από όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δημοσιογραφία και τα οποία προσπαθήσαμε να καλύψουμε σε ένα διεθνές συνέδριο τριήμερο με τρεις παράλληλες αίθουσες να δουλεύουν όλη μέρα, και με ανθρώπους που καλέσαμε από Αμερική και από Ιρλανδία για να εντοπίσουμε και να εστιάσουμε στα σημαντικά ζητήματα της δημοσιογραφίας, κάναμε και μια μεγάλη προσπάθεια φέτος για πρώτη φορά. Φέραμε τους επαγγελματίες των μέσων, τους δημοσιογράφους με πολυετή εμπειρία, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους πανεπιστημιακούς, για να δούμε πώς μπορούν να ενωθούν αυτές οι δυνάμεις, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ένας κάνει κάτι καλό για τον άλλον και ότι είναι χρήσιμο και χρηστικό αυτό που γίνεται, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε με περισσότερη ασφάλεια σε κάποια συμπεράσματα για το πώς η δημοσιογραφία μπορεί να επανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία της. Δημοσιογραφία η οποία βρίσκεται σε ένα μεγάλο άπειρο πέλαγος πλέον, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να δημοσιογραφεί με τα όσα ξέρει ή δεν ξέρει, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο πλέον. Ναι, ναι, είναι πολλά τα ζητήματα. Πάντως η δημοσιογραφία των πολιτών, που τόσο πολύ διαφημίστηκε την περασμένη 20ετία, είναι εμφανές ότι δεν λειτουργήσε. Και το διαδίκτυο, τα λέγαμε και άλλες φορές από εδώ, το διαδίκτυο μπορεί να φαίνεται πολλαπλά υποσχόμενο, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουμε τι είναι. Σίγουρα είναι μπελάς. Και σίγουρα είναι ένα εργαλείο το οποίο σου δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Όμως είναι και ένας μπελάς, γιατί ακόμα δεν μπορείς να το ρυθμίσεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις, δεν μπορείς να το καθοδηγήσεις, και αυτή είναι και η γεννήτρια των fake news, των σημερινών fake news. Ναι. Γιατί fake news υπήρχαν πάντα, απλά τώρα είναι άλλο είδος, και αυτό είναι απόρρια του διαδικτύου. Αυτά ήταν μερικά από τα πολλά ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, το κύριο ζήτημα της χειραγώγησης των κύριων μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως από την οικονομική εξουσία επίσης παγκόσμιας εμβέλειας και ισχύως, πώς αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ούτε και να εθεροβατούμε. Είμαστε μέσα στο σύστημα. Είναι η στιγμή που το σύστημα νιώθει παντοδύναμο, παγκόσμιο και μόνο. Δεν έχει αντίπαλο δέος. Οπότε νιώθει και ελεύθερο να χειραγωγήσει όλα εκείνα τα κομμάτια της κοινωνίας που μπορεί και θέλει, και μέσα σε αυτό φυσικά είναι και τα μέσα. Δεν είναι βραχίωνας χειραγώγησης τα μέσα, ή λειτουργούν? Αυτό είπανε, ότι είναι ένα εργαλείο αυτό για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Οπότε ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα η αλλαγή του business model, δηλαδή του επιχειρησιακού μοντέλου, του επιχειρηματικού μοντέλου, στα media τα οποία έχουν υπερσυγκεντρωθεί σε μία-δύο μονάδες πολύ ισχυρές οικονομικά, που ελέγχουν και άλλα κομμάτια της κοινωνίας και της οικονομίας και που αποφασίζουν με ποιον τρόπο θα έρθει η είδηση στον πολίτη. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα επίσης μεγάλα ζητήματα που συζητήσαμε, γιατί υπήρχαν τρία πάνελ των επαγγελματιών,
το πρώτο μας είπε σε ποιο περιβάλλον εργαζόμαστε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχουμε. Το δεύτερο ήταν κάποια καινούργια μοντέλα που δοκιμάζονται στην αγορά, κάποια εγχειρήματα δημοσιογραφίας που δοκιμάζονται στην αγορά και είδαμε αν είναι βιώσιμα και πώς μπορούν να είναι βιώσιμα και τι προτάσεις προκύπτουν από αυτό. Όταν λέτε καινούργια μοντέλα, τι εννοείτε? Πέστε μας παράδειγμα να έχουμε προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Ναι, υπάρχουν ηλεκτρονικά περιοδικά, υπάρχουν ηλεκτρονικές σελίδες δημοσιογραφίας που τείνουν να είναι προς το ανεξάρτητο και διερευνητικό, πράγμα το οποίο χάθηκε τελείως από τα παραδοσιακά, χάθηκε η έρευνα, χάθηκε το ρεπορτάζ. Είναι ένα άλλο είδος ενημέρωσης αυτό που ζούμε πλέον στα παραδοσιακά. Γι' αυτό και διατρέχουμε αυτούς τους κινδύνους και γι' αυτό είμαστε στα υψηλότερα ποσοστά αναξιοπιστίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλες χώρες έχουν αξιοπιστία και δεν έχουμε εμείς. Εμείς μπορεί να είμαστε κατά τη υψηλότερα στα ποσοστά, αλλά όλη η Ευρώπη και όλη η Αμερική και παγκοσμίως υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον σε αυτό που διαβάζει και ακούει ο πολίτης. Ωστόσο συνεχίζει να υφίστανται και η προσπάθεια της εξουσίας σε διάφορες χώρες να υποτάξουν σε βαθμό ανεφαντιστάσεως τα μέσα ενημέρωσης. Π.χ. η Τουρκία με τους φυλακισμένους και εξορισμένους δημοσιογράφους. Απ' την άλλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες η συνεχής σύγκρουση και ρήξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τα ισχυρότερα μέσα ενημέρωσης εκεί. Λοιπόν, για να μην πάμε και στις δολοφονίες των δημοσιογράφων. Όχι, να πάμε, να πάμε. Γιατί δημιουργούνται και συνεχώς και δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Γιατί και τώρα, μετά από λίγο, θα παρουσιάσω μία έρευνα στο συνέδριο που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για μια νέα μορφή απειλής, για μια νέα απειλή στους δημοσιογράφους, που ήταν τα μνημόνια, η οικονομική κρίση και πώς οι τράπεζες, μεσολαβώντας στους ομίλους των μέσων ενημέρωσης, επέβαλαν τη δημοσιογραφία που ήθελαν. Άρα δεν είναι μόνο ο Ερντογάν ή ο Τραμπ που με τη δύναμή τους και την εξουσία τους επιβάλλουν. Υπάρχουν πολλών μορφών εξουσίες, ή μάλλον δύο, η του κεφαλαίου, που δεν είναι η οικονομική, γι' αυτό λέω του κεφαλαίου. Η οικονομική είναι μια επιστήμη καθόλου σεβαστή και αποδεκτή. Η δύναμη του κεφαλαίου που επιβάλλεται με πολλούς τρόπους και ειδικά μέσω των μεγάλων οργανισμών διεθνών και των τραπεζών, που είναι μια νέα μορφή απειλής και κινδύνου για το δημοσιογράφο. Δεν είναι έχουμε εκπαιδευτεί να μιλάμε μόνο για το πεδίο της μάχης, του πολέμου, αλλά και αυτά αφαιρούν τη δυνατότητα από το δημοσιογράφο να ερευνήσει, να πάει σε βάθος και να ενημερώσει τον πολίτη, το απολύτως δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει πριν αποφασίσει. Αυτό λοιπόν, στο καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο, αυτή είναι η προσπάθεια, να αφαιρεθεί από τον πολίτη η προσπάθεια, το αποτέλεσμα, να αφαιρεθεί από τον πολίτη η δυνατότητα να έχει εκείνη την ενημέρωση, εκείνη την πληροφόρηση που θα τον βοηθήσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Χειραγωγείται λοιπόν αυτή τη στιγμή η ενημέρωση, ναι, χειραγωγείται στις χώρες με φανερές δικτατορίες με έναν τρόπο, στις χώρες με λιγότερο φανερή δικτατορία με έναν άλλον τρόπο και στις φαινομενικά δημοκρατικές κοινωνίες μέσω του κεφαλαίου και του καινούριου μοντέλου του οικονομικού. Είναι αυτό που αναφέρεται μέσα στα συμπεράσματα του συνεδρίου για κάποια αντικρουόμενα συμφέροντα στο χώρο της δημοσιογραφίας? Ναι, βεβαίως υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος βάλεται αυτή τη στιγμή από πολλά και διαφορετικά συμφέροντα και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Εμείς λοιπόν, που θέλαμε να είμαστε και χρήσιμοι και χρηστικοί, γιατί δεν έχει νόημα να κάνουμε συνέδρια, να μαζευόμαστε και να φεύγουμε με ο καθένας στο σπίτι του με μια ικανοποίηση ότι κάτι είπαμε και κάτι κάναμε, προσπαθήσαμε να πούμε κάποια πράγματα, να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα στείλουμε και στον ΟΗΕ αλλά και στην UNESCO, που ασχολείται, ένα τμήμα της ασχολείται με την ελευθερία του λόγου παγκοσμίως, ευελπιστώντας ότι θα βάλουμε μια βάση. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, δεν έχουμε ψευδεστήσεις και αυταπάτες ότι θα κερδίσουμε την αντικειμενικότητα και θα κερδίσουμε τα πάντα. Πλήρως συνειδητοποιημένοι σε ποιο κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή,
είπαμε κάποια πράγματα, καταλήξαμε σε κάποιες προτάσεις που θεωρούμε απαραίτητες να διεκδικήσει ο δημοσιογράφος για να μπορέσει να συνεχίσει να ενημερώνει τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή, κάνει ό,τι ενημερώνει ή πιέζεται να κάνει ό,τι ενημερώνει και είναι ελάχιστες οι προσπάθειες ή οι εκφράσεις της δημοσιογραφίας που ξεφεύγουν από αυτό. Κάποιος ρωτούσε πότε δεν είχε αυτή τη μορφή η δημοσιογραφία. Υπήρχαν εποχές οι οποίες ήταν διαφορετικό το καθεστώς και πότε παρατηρείται η αλλαγή φάσης. Ναι. Σίγουρα ποτέ δεν ήταν αντικειμενική η δημοσιογραφία και ποτέ δεν έλειπαν τα fake news. Απλά ήταν άλλη η δομή, και η δομή είναι βαθύτατα πολιτική και οικονομική, κατά την ταπεινή μου άποψη. Όσο η Δύση είχε κάτι να φοβηθεί από την άλλη πλευρά και δεν ήταν μονοπόλιο το σύστημα της Δύσης, τα πράγματα ήταν πολύ πιο ελαστικά και πολύ πιο χαλαρά. Ο πολίτης είχε πρόσβαση και στην πληροφορία και στην υγεία και στην παιδεία και στο χρήμα και σε πολλά άλλα. Νομίζω ότι μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού ως αντίπαλο δέος, ελευθερώθηκε η Δύση να εκφράσει αυτό που συγκρατιόταν πάρα πολλά χρόνια πριν και δεν μπορούσε να το κάνει. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση, όπως είπα και πριν, της παγκοσμιοποίησης, που δεν υπάρχει εναλλακτικό μοντέλο ουσιαστικό. Οπότε είναι όλοι σε αυτό το άρμα της κερδοσκοπίας, της συγκέντρωσης, του κεφαλαίου, του χρήματος, του ελέγχου, της επιβολής, της άσκησης εξουσίας και ούτω καθεξής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η ενημέρωση και η πληροφόρηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι ανέλπιστο ή κάτι αδιανόητο. Είναι μέσα στα πλαίσια της συγκέντρωσης, τόσο του χρήματος και του κεφαλαίου, όσο και της εξουσίας και της δύναμης. Και το βλέπουμε σε πολλές χώρες αυτό. Δηλαδή ο Ερντογάν είναι μια τέτοια περίπτωση, ο Τραμπ μια άλλη, ο Όρμπαν μια τρίτη. Τα σκανδιναβικά κράτη που ήταν το πρότυπο του κοινωνικού μοντέλου, βλέπουμε τρομερές αλλαγές. Και γενικά παντού βλέπουμε τρομερές αλλαγές, γιατί πλέον το σύστημα νιώθει παντοδύναμο, αυτόνομο, ανεξάρτητο και έτσι. Να ξεφύγουμε λίγο από το διεθνές σύστημα για να έρθουμε στα δικά μας. Υπάρχουν και άλλες μορφές χειραγώγησης ή τουλάχιστον προσπάθεια χειραγώγησης. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα να γινόταν μια προσπάθεια για εισήγηση, όπως το είπα, για το γλωσσάρι, και θα θέλαμε και την δική σας άποψη για το θέμα. Ναι, για το γλωσσάρι ειδικά. Ένα γλωσσάρι το οποίο αποκρύβει την κατοχή. Το ξέρω το θέμα, το έχουμε διαβάσει πολύ καλά. Εντάσσεται και αυτό στις ευρύτερες προσπάθειες αποκατάστασης μιας αλήθειας σε 15 εισαγωγικά. Προσπάθειες είναι, διπλωματικές προσπάθειες είναι, ενδεχομένως απόπειρες επιβολής κάποιων πραγμάτων που φαίνεται ότι δεν δέχεται η κυπριακή κοινωνία. Θα γίνονται αυτά. Δηλαδή ο πόλεμος έχει δύο πλευρές που παλεύουν και αγωνίζονται. Όσο σε εγρήγορση βρίσκεται η άλλη πλευρά και μπορεί να αντιδρά, θα υπάρχει ο αντίλογος και θα υπάρχει η αντίσταση. Τίποτε δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον σε δημοκρατικές χώρες, όσα εισαγωγικά και να παίρνει το δημοκρατικές. Ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε ελεύθερα, όσο μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι τόσο αλήθεια. Υπάρχει η καταδίωξη, υπάρχει ο στιγματισμός, υπάρχουν τρόποι να σε κυνηγήσει το σύστημα. Παρόλα αυτά όμως μπορούμε ακόμα να κάνουμε συνέδρια, να βγάζουμε αποφάσεις, να λέμε κάποιες προτάσεις, να συζητάμε στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή σας, αυτά τα θέματα, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν στην Τουρκία. Έτσι. Κυρία Ιορδανίδου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ να μας καταλήξουμε, τις 6 προτάσεις. Πολύ σύντομα. Το λέμε για να σας υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να φύγετε, να προλάβετε την άξη του συνεδρίου. Του συνέδριου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταλήξαμε λοιπόν σε επιγραμματικά θα πω ότι πρώτον ο πολίτης πρέπει να προχωρήσει στο γραμματισμό στα μέσα, να μπορεί δηλαδή να έχει εκείνη την κριτική ικανότητα από το σχολείο ακόμα, για να μην παρασύρεται τόσο εύκολα από τα fake news, να μπορεί να τα αντιμετωπίσει δηλαδή.
δηλαδή, το πρώτο. Το δεύτερο, ότι η όρη απασχόλησης των δημοσιογράφων με τις εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές και με την υπεραντιτακοποίηση της απασχόλησης δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει δημοσιογραφία. Είναι κάτι άλλο αυτό. Άρα πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ. Φυσικά αφορά όλο το εργασιακό πλαίσιο το θέμα αυτό, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τον δημοσιογράφο. Συνδυασμός λοιπόν της νομικής και συλλογικής πίεσης στα μέσα ενημέρωσης για να καταφέρουμε να μειώσουμε τη ζημιά. Το τρίτο είναι αυτός ο Big Brother του διαδικτύου, ο οποίος συγκεντρώνει το 90% του χρήματος που προσφέρεται παγκοσμίως από τη διαφήμιση. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα να φορολογηθεί με κάποιο τρόπο ή με κάποια άλλη αντίστοιχη διαδικασία, να υπάρξει ένας τρόπος να ανακατευθυνθεί αυτό το ποσό, το τεράστιο ποσό, στην ενίσχυση της ποιότητας για να μπορεί να υπάρξει αύριο στην δημοσιογραφική παραγωγή. Άρα λοιπόν ο Big Brother με κάποιο τρόπο πρέπει να φορολογηθεί. Μετά, οι δημοσιογράφοι πρέπει να καταρτιστούν. Αυτή η τρομερή μεταβολή στο διαδίκτυο τους αφήνει πίσω, χωρίς ικανότητες, δεξιότητες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να υπομειστεί ο όμιλος μέσων ενημέρωσης. Είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει το δημοσιογράφο του για να μπορεί να σταθεί στις νέες προκλήσεις. Το επόμενο είναι αυτό που δεν έχει σαν κουλτούρα ούτε ο Έλληνας ούτε ο Κύπριος. Είναι αυτή η μορφή ενίσχυσης. Ο Ελλαδίτης και ο Κύπριος εννοείται. Είπα Έλληνας. Ναι. Συγγνώμη. Ο Έλληνας γενικώς. Ναι, συγγνώμη, Ελλαδίτης. Συνήθως δεν το λέω αυτό ποτέ. Δεν ξέρω γιατί σήμερα μου ξέφυγε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι μια κουλτούρα που δεν την έχουμε και που υπάρχει σε άλλες χώρες. Φυσικά είναι άλλο το μοντέλο το δικό μας και άλλο των ξένων χωρών. Είναι αυτό που λέμε crowdfunding ή crowdsourcing, και πρέπει να εκπαιδευτούμε να ενισχύουμε τις προσπάθειες που όντως μας δίνουν εκείνη τη δημοσιογραφία την αξιόπιστη ή τη δημοσιογραφία που έχει έρευνα και που μας εμπνέει για να νιώσουμε ασφάλεια να πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ βασικό να βρεθούμε επιτέλους η δουλειά στο πανεπιστήμιο με τον εργασιακό χώρο, γιατί πραγματικά γίνεται δουλειά στα πανεπιστήμια που δεν κατεβαίνει ποτέ στην αγορά, που δεν κατεβαίνει ποτέ στο εφαρμοσμένο πεδίο, στο πεδίο. Κάνατε την προσπάθεια αυτή με το περιοδικό. Ναι, έκανα την προσπάθεια με το περιοδικό, με το Ινστιτούτο, με δεκάδες άλλα πράγματα. Αυτή τη φορά στο συνέδριο ήταν μια εργώδης προσπάθεια να συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι. Βάλαμε τις βάσεις, ελπίζω, γιατί θα πω και κάτι ακόμα. Για να ανατραπεί το σκηνικό αυτή τη στιγμή και για να ξανακερδίσουμε έστω και μικρά ποσοστά της χαμένης αξιοπιστίας μας, πρέπει να ενωθούν δυνάμεις. Και αυτές οι δυνάμεις δεν είναι άλλες από τις πανεπιστημιακές που ερευνούμε, που κάνουμε δουλειά, του εφαρμοσμένου πεδίου η δημοσιογραφία και φυσικά οι πολίτες. Γιατί άλλη δύναμη δεν έχει που θα μας βοηθήσει. Ούτε η πολιτική μπορεί να το κάνει, είναι τελείως απομακρυσμένη από αυτό, ούτε η οικονομία μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν, κοινωνία, πανεπιστήμιο και δημοσιογραφία, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δούμε πώς θα αντισταθούμε. Και το τελευταίο είναι ότι προτείνουμε να καθιερωθεί ο θεσμός συνήγορος του μέσου, που θα λειτουργεί πάντα υπέρ του αναγνώστη. Αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που, αν καταφέρουμε να επιτευχθεί, νομίζω ότι και η είδηση θα διασταυρωθεί και η παράθεση της αντίθετης γνώμης θα προστατευθεί και θα υπάρξει ένα καλύτερα οργανωμένο τοπίο. Αυτά είναι. Και Ερτανή, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι ενδιαφέρονται, χρειάζεται πολλή δουλειά και πολλής αγώνας. Ναι, εμείς ξεκινήσαμε και γι' αυτό ήρθα τώρα που τέλειωσε το συνέδριο, γιατί δεν θέλω να τελειώσει στο συνέδριο. Είναι μια προσπάθεια που, όπως είπα, θα διεθνοποιηθεί και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε με αυτή τη βάση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τροχάδιν, και προσέχετε στον δρόμο τώρα μέχρι να πάτε στο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κυρία Ερτανή, ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετίσματα στους υπόλοιπους εκεί συμμετέχοντες. Πάμε σε διαφημίσεις.